Στολέστες εξ αίματος οραϊζόμενος, Κυρίων παρίστασε το βασίλειο. Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Χριστοφόρος γεννήθηκε γύρω στο 200 μετά Χριστόν σε μια βάρβαρη χώρα της Ανατολής. Καταγόταν από φυλή κοινοπρόσωπων, ήταν γιγαντόσμος, πολύ δυνατός αλλά και πολύ άσχημος. Το όνομά του αρχικά ήταν Ρέμπροβος. Παρόλο που καταγόταν από έναν άγριο λαό, είχε καλή καρδιά. Ο Άγιος, επειδή ήταν γιγαντόσμος, ξεκίνησε προς τη Δύση για να βρει δουλειά ως σωματοφύλακας. Ήθελε όμως αυτόν που θα υπηρετεί να είναι ο πιο τρανός βασιλιάς του κόσμου. Μια φορά, καθώς περπατούσε, συνάντησε στον δρόμο του έναν ασκητή που τον φιλοξένησε. Ο Άγιος εντυπωσιάστηκε από την αγάπη και την καλοσύνη του, αφού όλη του τη ζωή ζούσε με βάρβαρους ανθρώπους και δεν είχε γνωρίσει ποτέ του την αγάπη και την καλοσύνη. Ο ασκητής τότε του μίλησε για τον Χριστό. Ο Ρέμπροβος συγκινήθηκε και ρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να ευχαριστήσει τον Χριστό. Ο ασκητής του είπε να περνάει τους περαστικούς από ένα ποτάμι που δεν είχε γέφυρα. Έτσι και έκανε. Μια μέρα που έβρεχε καταρακτοδός και το ποτάμι είχε ξεχυλήσει, ένα μικρό παιδάκι του ζήτησε να το περάσει απέναντι. Τι να κάνει ο Άγιος, το παίρνει στους ώμους του να το περάσει απέναντι. Καθώς όμως περνούσαν απέναντι, του φαινόταν πως το παιδί βάρινε διαρκώς. Το ποτάμι κυλούσε ορμητικό, με κίνδυνο να τους παρασύρει. Η δοκιμασία ήταν πολύ μεγάλη. Όταν επιτέλους έφτασαν απέναντι, είπε στο παιδί πως του φάνηκε ότι σήκωσε όλο τον κόσμο. Το παιδί τότε του απάντησε πως μετέφερε τον κόσμο αλλά και τον δημιουργό του. Τότε ο Άγιος κατάλαβε πως είχε σηκώσει στα χέρια του τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι όταν αργότερα βαπτίστηκε, ονομάστηκε Χριστοφόρος. Εκείνη την εποχή την περιοχή που κατοικούσε ο Χριστοφόρος την κατήχαν οι Ρωμαίοι. Επειδή μαθαίθηκε ότι είναι χριστιανός, οι Ρωμαίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον αυτοκράτορα Δέκιο. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον κάνει να αλλαξοπιστήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τον βασάνισε με διάφορα μαρτύρια τα οποία ο Άγιος υπέμεινε αβόγιστα. Τρελαμένος από τον θυμό του, ο Δέκιος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Η ψυχή του Χριστοφόρου πέταξε πλέον κοντά στον Χριστό που τόσο πολύ αγάπησε. Ο Άγιος είναι προστάτης των μεταφορών επειδή μετέφερε στους ώμους του τον Χριστό. Και εσύ έστες σε